Καλωσορίζω εδώ στο Δημαρχείο τους εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετροσφαίρισης, όπου όπως γνωρίζετε το Σαββάτο και την Κυριακή θα έχουμε τη διεξαγωγή του δεύτερου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος στο Χειρονομικό Κέντρο του Μενάλου. Σας καλωσορίζω όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Ομοσπονδία Πετροσφαίρισης για την τιμή που μας έκανε να επιλέξει τελικά την Τρίπολη και το Μέναλον προκειμένου να διεξαχθεί αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που, όπως είπα, είναι το δεύτερο, είναι κάτι καινούριο στην περιοχή μας και στη χώρα μας και που ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο για αυτούς που αγαπούν το βουνό και το χιόνι και στο βουνό, διότι υπάρχει το αντίστοιχο, το beach volley, το οποίο όταν δειλά-δειλά ξεκίνησε, είδατε σήμερα σε ποιο σημείο έχει φτάσει παγκόσμια, έτσι, πόσα πρωταθλήματα γίνονται, πόσοι αγώνες γίνονται, τι κόσμο μαζεύεται, πόσο πολύ ενδιαφέρει και τους αθλητές αλλά και τους φιλάθλους που αγαπούν τον αθλητισμό και πόσο ψηλά έχει φτάσει. Το snow volley λοιπόν είναι ένα καινούριο άθλημα, το οποίο ευελπιστούμε, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα και στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους χειμερινούς, θα είναι ένα από τα βασικά αθλήματα των αγώνων αυτών. Αξιολογείται αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι είναι προς θετική κατεύθυνση και πιστεύω ότι και εμείς με την αποδοχή αυτής της τιμής που μας έγινε συμφωνήσαμε να υποστηρίξουμε την προσπάθεια αυτή, διότι η πόλη μας είναι μια πόλη που αγαπά πολύ τον αθλητισμό και δεν ασχολείται μόνο με ένα άθλημα, ασχολείται με πάρα πολλά αθλήματα. Έχουμε βγάλει πρωταθλητές διαχρονικά, έχουν έρθει πρωταθλητές εδώ, έχουμε γίνει πάρα πολλοί αγώνες σε πάρα πολλά αθλήματα. Και γιατί όχι λοιπόν να δοκιμάσουμε και αυτό εδώ και να είμαστε κι εμείς ένα μέρος της λύσης και της προβολής που θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Αν βέβαια η Ομοσπονδία το επιθυμεί, είμαστε διαθέσιμοι και του χρόνου και την επόμενη χρονιά, έτσι. Άλλωστε θα μας δείξουν φέτος οι αγώνες πόσο σημαντικοί είναι και πόσο ενδιαφέρουν τον κόσμο, γιατί από αυτό που εγώ τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον από όλη την Πελοπόννησο και όχι μόνο, και από την Αθήνα και από αλλού, να έχουμε επισκέπτες αυτό το διήμερο, τριήμερο στο βουνό, εκεί λοιπόν που τελευταία επιχειρηματικά δραστηριοποιείται ο κύριος Χρονόπουλος, έχει διορθώσει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με αυτό που ήταν τα παλιότερα χρόνια και προσπαθεί και αυτός, όπως και εμείς, να αναδείξουμε και το βουνό μας, αλλά και τα χειμερινά αθλήματα που είναι εξίσου σημαντικά με όλα τα άλλα αθλήματα που δεν γίνονται το χειμώνα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να καλέσουμε τον κόσμο μεθαύριο, με ευταξία θα έλεγα και με προσοχή, γιατί θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο και καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει και συνωστισμός, αλλά καλό είναι ο καθένας να λάβει τις δικές του προσωπικές ευθύνες όσον αφορά την επίσκεψη εκεί, στο χειρονομικό κέντρο, όπου να μπορεί να του δοθεί δυνατότητα και να παρακολουθήσει τους αγώνες και να γνωρίσει αυτό το καινούργιο άθλημα και βέβαια να απολαύσει και τους πρωταθλητές μας εδώ πέρα, τους Έλληνες πρωταθλητές που θα παρευρεθούν και τις ομάδες μας από όλη τη χώρα που συμμετέχουν και νομίζω και εύχομαι οι αγώνες αυτοί να είναι καλύτεροι από τους περσινούς και κάθε χρόνο να γίνονται καλύτεροι από τους προηγούμενους. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα snow volley, όπως έχει επικρατήσει να το λέμε το volley στο χιόνι, που έγινε στα ιστορικά Καλάβρητα, πολύ πετυχημένο, έχουμε το δεύτερο πανελλήνιο πρωτάθλημα που επιλέξαμε πάλι την περιοχή της Πελοποννήσου, στην πανέμορφη Αρκαδία, στο πανέμορφο βουνό του Μενάλου, όπου θα γίνει η διοργάνωση. Από την πρώτη στιγμή ήταν η τοπική κοινωνία πάρα πολύ θετική στο να αγκαλιάσει το νέο αυτό άθλημα και έτσι η διαδικασία προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα, έχοντας βέβαια και εμείς από τη δικιά μας τη μεριά την περισσινή μας εμπειρία στο καινούριο αυτό άθλημα, όλα προχώρησαν λίγο πιο γρήγορα. Στο πανέμορφο λοιπόν Μέναλο έχουμε το δεύτερο πανελλήνιο πρωτάθλημα,
όμως που για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα παρουσιαστεί σαν ένα νέο άθλημα, διότι παίζεται πλέον, διαφοροποιείται από το beach volley και παίζεται 3x3. Είναι ουσιαστικά δηλαδή η πρώτη φορά που θα παρουσιαστεί αυτό το άθλημα σαν 3x3, όπως παρουσιάστηκε και σαν στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες, σαν άθλημα προβολής, γιατί ενδέχεται να μπει στα χειμερινά αθλήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο της Τρίπολης, την Περιφέρεια της Τρίπολης και όλους όσοι βοήθησαν σε αυτό και καλούμε τον κόσμο να παρακολουθήσει το όμορφο αυτό event και θα αποζημιωθεί, είμαι απολύτως σίγουρη. Καλησπέρα. Αν και καλύψατε με τα λεγόμενά σας και εσείς, κυρία Καζάκου, το πλήρες φάσμα για το snowball, είμαστε χαρούμενοι φέτος που ερχόμαστε στο Μέναλο και θέλουμε, όπως είπατε, να γίνει θεσμός, να γίνεται κάθε χρόνο. Έχετε αγκαλιάσει όλη την προσπάθεια. Αυτό που είπε και η Ελένη, ότι από φέτος είναι 3-3 το snow volley, οπότε ουσιαστικά η Ομοσπονδία αποκτά ένα τρίτο παιδί. Volley, beach volley, έχει και το snow volley. Θα συμμετέχουν φέτος 14 ομάδες αντρών και 8 ομάδες γυναικών, οι οποίες θα αγωνιστούν τα προκριματικά το Σάββατο και η Κυριακή θα είναι το κυρίως ταμπλό που θα βγάλουμε τους πρωταθλητές. Την Κυριακή θα είναι 6 ομάδες αντρών, 6 ομάδες γυναικών. Παράλληλα, θα έχουμε και κάποιες δράσεις με κάποιους επώνυμους δημοσιογράφους και αθλητές από τον αθλητισμό που θα έρθουν και θα συμμετέχουν σε κάποια exhibition game. Κάποια ονόματα, ναι. Θα είναι η Δέσποινα Ικαμπούρη από τη DGB, θα είναι ο Στέφανος ο Κοτσόλης ο ποδοσφαιριστής, η Μαριέτα η Χρουσαλά, η Βάσο η Καραντάσου, ναι, η Μαριέτα μάλιστα είναι και από την Τρίπολη κιόλας, σωστά, ναι, είναι από την Αρκαδία. Και πιστεύω όλο αυτό θα είναι ένας μεγάλος, έτσι, το Σαββατοκύριακο, ωραίοι αγώνες που θα γίνουν και ο κόσμος θα το αγκαλιάσει. Πιστεύω ότι το Μέναλο θα έχει πάρα πολύ κόσμο, ο πύχης μπαίνει πιο ψηλά και πιστεύουμε με τη στήριξη του Δημάρχου κάθε χρόνο στην Αρκαδία να γίνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τα προκριματικά θα ξεκινήσουν στις 10. Το ίδιο, 10 η ώρα, γιατί το ξέρουμε όλοι και από το χιονοδρομικό ότι κάποια στιγμή πρέπει να μέχρι τις 3-3.30 κανόνες ασφαλείας να σταματήσουν οι αγώνες. Καταρχήν, να ευχαριστήσω και εγώ και το Δήμο Τρίπολης και την Ομοσπονδία για την όλη διοργάνωση που και οι δύο το είχαν δει πάρα πολύ σοβαρά και μας κάνει την τιμή φέτος να μας επιλέξουν για τη διεξαγωγή του αγώνα. Στο καθαρά οργανικό κομμάτι, από την πλευρά μας περιμένουμε πράγματα πάρα πολύ κόσμο. Έχει γίνει πολύ σωστή προώθηση της όλης διοργάνωσης. Ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον για αυτό το νέο άθλημα. Και δεδομένου ότι και η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο για μας, γιατί δεν κρύβω ότι έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση στην προσέλευση του κόσμου. Αν λάβουμε αυτά τα δύο δεδομένα, πιστεύω ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουν πάρα πολύ κόσμο και πλέον θα έχουμε και πάρα πολύ ωραίο καιρό. Είμαστε καθόλου έτοιμοι και πιστεύω ότι θα πετύχουμε. Φέτος προχωράμε όπως στην Αυστρία. Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε και η διεξαγωγή του Παγκοσμίου Σερκουή, που θα ξεκινήσει ήδη από φέτος. Νομίζω ότι τα βήματα που γίνονται στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλά. Προχωράμε ανεβάζοντας το επίπεδο και των διοργανώσεων, αλλά και συνδυάζουμε, φέρνουμε τον κόσμο μας από τη θάλασσα στο βουνό και είναι ένα στοίχημα για μας να μπορέσουμε να πιάσουμε όλο το χώρο του αθλητισμού, όχι μόνο τη σάλα, όχι μόνο την παραλία, αλλά αυτή τη φορά και τα βουνά. Πέρυσι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Φέτος το προϊόν αλλάζει, συγκεκριμενοποιείται και προχωράει τόσο καλά, με αργά αλλά σταθερά βήματα. Και ελπίζουμε ότι φέτος στο Μέναλο θα κάνουμε μία διοργάνωση αντάξια του ονόματος του snow volley στην Ευρώπη. Με την περιφέρεια Πελοποννήσου που είναι υπό την αιγίδα, τους μεγάλους μας χορηγούς, τον ΟΠΑΠ, την Honor, την κινητή τηλεφωνία και την Arla Protein, αλλά και τους υποστηρικτές μας, την Καλά με τις μπάλες, τους φιλέτες και το ρουχισμό την Ούμπρο. Γιατί χωρίς αυτούς, χωρίς εσάς, δεν θα μπορούσαμε να γίνει το snow volley. Θέλω να συμπληρώσω. Όπως νομίζω καταλάβαμε, δεν είναι τυπικά ένας αγώνας ή 5-10-15 αγώνες ώστε να βγει ένας πρωταθλητής. Αυτό αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και σίγουρα αυτό έχει δική του αξία. Η ιδιαίτερη αξία που έχει για μας εδώ τουλάχιστον, τους αρκάδες και τους τριπολιτσώτες,
έχει το γεγονός ότι ενώ γίνεται στο Μέναλον, μέχρι το πρωτάθλημα που θα επαναληφθεί του χρόνου, μετά από 10-12 μήνες, θα είναι στην επικαιρότητα το Μέναλον σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην προβολή ακριβώς που θα τύχει το χειρονομικό κέντρο και το βουνό, προκειμένου να δείξουν ποιο είναι αυτό το νέο άθλημα, τι ακριβώς έγινε εδώ, ώστε να δοθεί και το ερέθισμα και σε άλλα κέντρα χιονοδρομικά να μπορέσουν να επαναλάβουν και να μας ξεπεράζουν ενδεχομένως σε αυτή την προσπάθεια. Άρα λοιπόν τα ωφέλη είναι πολλαπλά και όχι μόνο για το χιονοδρομικό, αλλά για την ευρύτερη περιοχή, τουριστικά αναφέρομαι, για όλο αυτό ο κόσμο που θα έρθει, δεν θα έρθει για 2 ώρες και να φύγει, θα καθίσει και 1 και 2 μέρες και 3 μέρες ενδεχομένως, θα δουλέψουν και τα φαγητά και τα μαγαζιά και τα ταβέρνες. Το ίδιο το βουνό θα δείξει τις όποιες δυνατότητες αυτή τη στιγμή έχει και πρέπει να πούμε ότι μας βοήθησε ο καιρός να έχουμε αρκετό χιόνι, έτσι που είναι παγωμένο εκεί και είναι πάρα πολύ, και αυτό βέβαια θα παίξει σημαντικό ρόλο ως γενικότερη εικόνα κλείνοντας αυτή η προσπάθεια στο σύνολο της προβολής περιοχής, και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και εδώ έγινε και η συμμετοχή του Δήμου. Ακριβώς αυτό θέλει να πετύχει. Να μπορέσει να προβάλλει τα κάποια πλεονεκτήματα συγκριτικά που διαθέτουμε και στην έξω κοινωνία, στην κοινωνία της χώρας μας, της Ευρώπης και όπου αλλού το δουν, γιατί θα είναι στην επικαιρότητα για περίπου 1 χρόνο. Άρα λοιπόν τα ωφέλη είναι πολλαπλά και δεν αφορά μόνο το διήμερο ή το τρίμερο, αυτό έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, και αυτό είναι ένα από τα πολύ συν, τα πολλά, ένα εκ των πολλών συν που μπορούμε να έχουμε από την τέλεση αυτών των αγώνων στην περιοχή μας.